ή απασχόλησης για την ανεργία. Επίσης, τους έβαλα το θέμα το δημοσιονομικό, τους εξήγησα πώς φέτος τα έσοδα έχουν πάει καλύτερα από ό,τι περιμένουμε και ότι έχουμε υπερκτέληση των εσόδων σε ταμιακή βάση ύψους 1,9 δις. Οι ομολόγοι μου ήταν οι υπουργοί οικονομικοί πιο ενημερωμένοι από πολλούς συντάκτες στην χώρα μας, ακόμα θα μπορέσω να πω και οικονομικούς συντάκτες στη χώρα μας, και ξέρουν ότι το ΑΜΦΑ και το SMPs δεν πιάνονται στους προϋπολογισμούς όπως συζητούνται στο πρόγραμμα το ελληνικό. Άρα αυτά που γραφτήκαν ότι είμαστε κάτω από τους στόχους δεν έχει καμία σημασία αν βγάλεις τα ΑΜΦΑ και τα SMPs, γιατί έτσι υπολογίζονται ο προϋπολογισμός, έτσι υπολογίζεται ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα. Τους εξήγησα πώς πάει το ΦΠΑ πάρα πολύ καλύτερα, ότι εισπράχθηκε από τις εφορίες τον Οκτώβριο του 2015 ένα αυξημένο ποσό κατά 4,7 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014, και για τον Νοέμβριο τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα, καθώς τα έσοδα των εφορίων από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 28% σε σχέση με πέρυσι. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα που εισπράχθηκαν από τις εφορίες είναι αυξημένα κατά 16,8% τον Οκτώβριο και κατά 29% τον Νοέμβρη σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014. Άρα τους είπα ότι όσο αφορά το δημοσιονομικό στόχο, ήδη τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και αυτό πρέπει να το πάρουν υπόψη τους. Πρέπει να σας πω ότι και με τους 6 υπουργούς που συναντήθηκα είχαν ανοιχτά τα αυτιά τους και θεώρησαν πολύ σοβαρά ό,τι τους είπα. Και οι 6 είχαν αυτή την αντίδραση. Και μάλιστα και από τους 6 και μερικούς τους πιο δύσκολους από τους 6, χωρίς να πούμε ονόματα, εκφράστηκε η άποψη ότι είμαστε εδώ να βρούμε λύσεις για το ελληνικό πρόβλημα και όχι να προσθέτουμε προβλήματα. Κατανοήσαν δηλαδή και τα συγκεκριμένα, αλλά και για την ανάγκη του χρονοδιάγραμματος που σας εξήγησα πριν, να μην ξεφύγουμε και να μπορούμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη αξιολόγηση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή η άποψη εκφράστηκε και από τους 3 θεσμούς μέσα στο Eurogroup. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό το ταξίδι, ότι είχα αυτή την ανταπόκριση και ότι υπήρχε αυτή η θέληση να βρεθεί λύση γρήγορα. Μπαίνει το θέμα του Δουνουτού και θέλω να τελειώσω με αυτό. Όπως ξέρετε και στη Handelsblatt αλλά και σε άλλες δηλώσεις που έχω κάνει, έχω επισημάνει ότι μέσα στη συμφωνία εμείς έχουμε καλέσει το Δουνουτού να πάρει μέρος στο καινούριο πρόγραμμα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το Δουνουτού να είναι σε αυτό το πρόγραμμα και κατανοούμε επίσης ότι το Δουνουτού έχει βάλει πιο ψηλά τον πήχη για να συμμετέχει στο πρόγραμμα και όσο αφορά το συνταξιοδοτικό και όσο αφορά το δημοσιονομικό. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι σε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις που μπορεί να έχουν είμαστε ανοιχτοί για κάθε συζήτηση και για κάθε συμβασμό να βρεθεί λύση. Παρ' όλα αυτά μας ανησυχούν όλες αυτές οι διαρροές που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη περίοδο θα έλεγα. Και θα θέλαμε το Δουνουτού να ξεκαθαρίσει αν αυτές οι διαρροές είναι δικές της διαρροές. Είναι σημαντικό για μας και το είχαμε προσυμφωνήσει με όλους τους θεσμούς από το καλοκαίρι ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε διαπραγμάτευση μέσω διαρροών. Και μάλιστα εγώ επειδή έχω τηρήσει αυτή τη συμφωνία στους συντάκτες όπως εσάς, άλλοι που με συμπαθείτε λίγο περισσότερο με λέτε φιδωλό, άλλοι που με συμπαθείτε λίγο λιγότερο με λέτε ακριβοθόρυβο. Άρα έχουμε τηρήσει ότι δεν θα κάνουμε διαπραγμάτευση μέσα διαρροών. Οπότε για μας είναι σημαντικό
το Δούνου του να ξεκαθαρίσει αν όλες αυτές οι ειδήσεις την τελευταία εβδομάδα ότι απορρίπτουν το ασφαλιστικό, ότι υπάρχει το τάδε κενό ή το άλλο κενό, είναι επίσημη διαρροή του Δουνουτού ή να τις διαψεύσει αυτές τις διαρροές. Και το δεύτερο που έχουμε να πούμε για το Δουνουτού είναι ότι, όπως σας είπα, είμαστε έτοιμοι με καλή θέληση και με καλή προδιάθεση να συζητήσουμε και το δημοσιονομικό και πώς θα φτάσουμε, γιατί το άγχος του Δουνουτού είναι να οι αριθμοί να βγαίνουν. It all adds up είναι η αγαπημένη τους έκφραση. Ότι ο τρόπος που θα πάμε από εδώ που είμαστε τώρα μέχρι το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 18 που είναι ο στόχος μας, όλοι αυτοί οι αριθμοί να βγαίνουν. Και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και το συνταξιοδοτικό είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αρκεί όμως και το Δουνουτού να θέλει να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση σε εύλογο χρόνο. Γιατί, όπως σας είπα, αυτό που είπα στους 6 υπουργούς οικονομικών, αν δεν τελειώσει σε εύλογο χρόνο, αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να βγει. Αν δεν αλλάξει σελίδα η Ελλάδα εγκαίρως, σε 1, 2, 3 μήνες, μαζί με το χρέος το βάζω αυτό, δεν θα μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να δουλέψει όπως θέλουμε και εμείς και οι εταίροι μας. Άρα είναι σημαντικό όλοι να δουλεύουμε με κάποιο χρονοδιάγραμμα. Μπορεί κάποιοι να θέλουν 1-2 εβδομάδες περισσότερο, αυτό μπορούμε να το δούμε. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που δεν τελειώνει. Δεν θα επαναλαμβάνουμε εμείς, δεν θα ξανακάνουμε αυτό που κάνουν οι προηγούμενες συζητήσεις, σε ατέρμονες συζητήσεις που το review δεν τελείωνε, η αξιολόγηση δεν τελείωνε ποτέ. Παρόλα αυτά που είπα, νομίζω, όχι παρόλα αυτά, δεν είναι σωστό αυτό, νομίζω αν το πάρετε όλα μαζί ό,τι έχω πει, είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι μπορούμε σύντομα να αρχίσουμε τις συζητήσεις, σύντομα να φτάσουμε στο κλείσιμο της αξιολόγησης και σύντομα να αλλάξει σελίδα η ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρογκάκος από τον Αντένα. Κύριε Υπουργέ, προφανώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά και πρόσθετα μέτρα για την τριετία 16-18 πάνω από 2,5 δις προφανώς. Το δεύτερο είναι ότι έχει ισχυρές αντιστάσεις και για το ασφαλιστικό. Έτσι καταλαβαίνω εγώ την δική σας τοποθέτηση, την τόσο έντονη κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα ήθελα να μου πείτε πού είναι το κόλλημα που υπάρχει με το Ταμείο και αν αυτό μπορεί να λυθεί σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Με νούμερα, αν έχετε την καλοσύνη. Διαφωνώ και με τις τρεις υποθέσεις της ερώτησής σας. Πρώτον, το Δούνου του, εγώ δεν ξέρω ότι ζητάει συγκεκριμένο αριθμό περισσότερο και το είπα ξεκάθαρα στην πρωτομιλία μου ότι το Δούνου του θέλει οι αριθμοί να βγαίνουν και μπορεί να αμφισβητήσει κάποια, την απόδοση κάποιων μέτρων που αυτό θα το δούμε στη συζήτηση. Αλλά το 2,5 δις που λέτε είναι αφαίρετο, εγώ δεν το ξέρω, δεν μου το έχει πει κανείς. Και μάλιστα αυτά τα μέτρα που συζητάμε, αν διαβάξετε το μνημόνιο, είμαστε υποχρεωμένοι από το μνημόνιο να πάρουμε 1% μέτρα το 15 να τα νομοθετήσουμε που θα εφαρμοστούν το 16 και το 17 και το 18. Αυτό δεν λέγεται νέα μέτρα. Πέρα από αυτό, εγώ νέα μέτρα δεν έχω καμιά ενημέρωση. Διαφωνώ ότι έχουν απορρίξει το ασφαλιστικό. Εγώ δεν έχω καμία επίσημη, γι' αυτό έβαλα το θέμα των διαρροών. Εγώ δεν έχω καμία επίσημη. Όχι απορρίψει, κύριε Υπουργέ. Ενστάσεις. Ούτε ενστάσεις. Καμία ένσταση. Εγώ μπροστά μου, ως βασικός διαπραγματευτής, δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση ότι έχουν ενστάσεις για το ασφαλιστικό. Τις ενστάσεις τους τις περιμένω να τις δω γραπτός και να δω αν υπάρχουν και όταν θα γίνει η συζήτηση. Και τρία, δεν έκανα καμία έντονη κριτική του Δουνουτού. Ίσα-ίσα εγώ ήμουνα που στη Handelsblatt είπα ότι
ή το Δουνουτού πρέπει να είναι μέρος αυτού του προγράμματος. Απλώς επειδή διαβάζω κάθε μέρα στις ειδήσεις ότι το Δουνουτού κάνει αυτό και το Δουνουτού κάνει εκείνο και απορρίπτει αυτό και ζητάει αυτό, θέλω το Δουνουτού να ξεκαθαρίσει αν όντες είναι δικές σου διαρροές ή είναι φαντασιώσεις των δημοσιογράφων. Αυτή δεν είναι απαραίτητα κριτική του Δουνουτού. Μπορεί το Δουνουτού να πει ότι εγώ δεν έχω δώσει καμιά διαρροή, ότι εγώ δεν κάνω διαπραγμάτευση μέσω διαρροών και συνεχίζω με πάνω στη συζήτηση που πρέπει να γίνει για να βρεθεί έγκυρη λύση στην πρώτη, στο και κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Ο κύριος Παπαδήμας από το πρακτορείο Reuters. Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η συμμετοχή του Δουνουτού που υποστηρίζετε κι εσείς, με τι μορφή θα υπάρχει και πότε θα αποφασιστεί, αν θα έχει δηλαδή χρηματοδότηση για την Ελλάδα, αν θα δοθούν τα υπολοιπόμενα κεφάλαια τα οποία δεν έχουν δοθεί μέχρι τότε, και τι εννοείται εύλογο διάστημα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Για τη δεύτερη ερώτηση, όταν με ρωτήσανε ότι εμείς στο Παρίσι, στη συνέντευξη τύπου που είχαμε μαζί με τον Μισελ Σαπέν μετά από τη συνάντηση, όταν με ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος αν συμφωνώ ότι η διαπραγμάτευση θα πάρει μήνες ή όπως λέμε εμείς, που δεν το λέμε, αλλά τέλος πάντων λέμε μέρες, απάντησα ότι ανάμεσα στους μήνες και τις μέρες υπάρχουν εβδομάδες. Τώρα δεν θα πω ακριβώς θα είναι 3, 4, 5, 6, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει αυτό που λέω. Ότι είναι κάμποσες εβδομάδες που χρειαζόμαστε για να βρούμε, να κλείσουμε την πρώτη αξιολόγηση. Και το πρώτο... η χρηματοδότηση για του πρώτου προγράμματος, το πρόγραμμα το δεν υπάρχει πια. Από τη στιγμή που τους ζητάμε να μπουν στο δεύτερο, στο πρόγραμμα τώρα του ESM, και ζητάμε όχι μόνο με τεχνική βοήθεια αλλά και με χρήματα, θα υπάρχει καινούρια συμφωνία με καινούρια χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα, γιατί το Δουνουτού, και αυτό εξέφρασα και στους υπουργούς οικονομικών, ότι το Δουνουτού βάζει τον πήχη ψηλά σε μας. Το βάζει ψηλά τον πήχη και στους εταίρους μας, ή όχι στους εταίρους μας, θα το πω καλύτερα, στους πιστωτές μας. Δηλαδή θέλει από μας λίγο περισσότερο από ό,τι ίσως θέλει ψηλά στάνταρτ στις δομικές αλλαγές και στα δημοσιονομικά, πιέζει όμως συγχρόνως και τους πιστωτές για το δημοσιονομικό. Άρα πώς ακριβώς θα αποφασιστεί η συμμετοχή, με ποια σειρά, γιατί θα τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση, θα θέλουν αυτοί να ξέρουν και το αποτέλεσμα του χρέους, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι προς διευκρίνηση αυτή η ερώτηση. Η κυρία Δίμτσα από το Μέγκα. Υπουργέ, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή στις επαφές που είχατε, οι δηλώσεις που έκαναν οι Υπουργοί Οικονομικών στη συνέχεια ήταν ότι για αυτούς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συμμετοχή του, θεωρείται απαραίτητη στο πρόγραμμα. Εάν τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμείνει να βάζει ψηλά τον πύχη, όπως βλέπουμε ότι το είπατε και εσείς, ότι βάζει ψηλά τον πύχη για τα δημοσιονομικά και το ασφαλιστικό. Έχετε πάρει διαβεβαιώσεις ότι οι Ευρωπαίοι θα προχωρήσουν μόνοι τους, θα υπάρχει πρόγραμμα χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή θα φτάσουμε σε ένα σημείο η Ελλάδα με το πιστόλι στον κρόταφο πάλι να πρέπει να φτάσει σε μια συμφωνία για να έχει πρόγραμμα? Ευχαριστώ πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, πριν από μια διαπραγμάτευση όλοι βάζουν το πήχη ψηλά για το τι θέλουν να καταφέρουν. Το Δουνουτού βάζει το πήχη ψηλά και για τις μεταρρυθμίσεις και τα δημοσιονομικά, βάζει και το πήχη ψηλά γιατί η ελάφρυνση πρέπει να γίνει για το ελληνικό χρέος. Εγώ πήγα σε 6 υπουργούς οικονομικών και σε ένα Eurogroup που είδα μια πολύ μεγάλη προδιάθεση να βρεθεί λύση. Άρα φαντάζομαι όπου υπάρχουν πιέσεις θα υπάρχουν και λύσεις και συμβιβασμοί. Η προδιάθεση που κατάλαβα εγώ από το ταξίδι μου και από το Eurogroup είναι να βρεθούν λύσεις.
και η λύση δεν θα βρεθεί μόνο σε σχέση με εμάς και το Δουνουτού, αλλά και του Δουνουτού και την Ευρώπη. Έχουμε μια πολύπλοκη και σύνθετη διαπραγμάτευση, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν συμφωνούν όλοι ανάμεσά τους και αυτές οι διαφωνίες παίρνει χρόνο για να λυθούν. Αλλά αν αρχίσουμε με την υπόθεση ότι όλοι θέλουν να βρεθεί λύση, τότε απαντιέται και η ερώτησή σας. Δεν τα καταφέρνει. Κυρία Λάσκαρη από τα Νέα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σήμερα η κυρία Μπρέιτχαρτ έκανε κάποιες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες έχουν ζητηθεί πρόσθετα στοιχεία από την ελληνική πλευρά. Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τι στοιχεία ζητούν οι δανειστές μας και πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να ξεκινήσει επί ελληνικού εδάφους η διαπραγμάτευση. Ένα επιπλέον, αν έχετε την καλοσύνη, σε σχέση με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, με βάση την υπερεκτέλεση αυτή που αναφέρατε για το 1,9 δισευρώ, πώς εκτιμά το οικονομικό επιτελείο ότι θα κλείσει ο στόχος για το πρωτογενές έλλειμμα που αναφέρει το πρόγραμμα 025, αν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τελικά πρωτογενές πλεώνασμα. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, δεν είμαι εγώ κατάλληλος, θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χουλιαράκη. Αυτό που μπορώ να πω, ότι είμαι συγκρατημένο αισιόδοξος ότι θα καλύψουμε το στόχο τουλάχιστον. Αυτό μπορώ να σας πω. Τώρα, τα στοιχεία που θέλουν είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν βασικά με το δημοσιονομικό, πώς θα κλείσει και για το 2016 αλλά και ως μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2017-2018. Που αυτό έχει πολλά πράγματα, έχει και τη μεταρρύθμιση στο φόρο εισοδήματος που θα προτείνουμε και έχει και κάποια στοιχεία αναλογιστικά για τις συντάξεις, πώς γίνεται βιώσιμο το σύστημα με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε. Άρα νομίζω όταν έχουν αυτά τα στοιχεία, που πολύ γρήγορα θα τα έχουν, θα είναι σε θέση ίσως και λίγο πριν να έρθουν τα τεχνικά κλιμάκια και πολύ σύντομα μετά να έρθουν και οι επικεφαλής των θεσμών. Ο κύριος Δημητρέλης από το ΣΤΑΡ. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέψετε δύο ερωτήματα. Πρώτον, είπατε δύο φορές ότι είστε ανοιχτοί ως κυβέρνηση σε διαπραγμάτευση για τα θέματα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί πολύ κρίσιμα, όπως είναι το ασφαλιστικό και τα δημοσιονομικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η διάθεση για διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και παιδεία, για τα οποία έχουμε ακούσει δεσμεύσεις σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο ότι δεν θα αλλάξουν. Για παράδειγμα, οι κύριες συντάξεις ή, να την πούμε αλλιώς, οι προσωπικοί.